Η ενημέρωση αφορούσε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων. Όπως εξήγησαν οι εκπρόσωποι των διαχειριστικών αρχών, ίσως είναι από τις τελευταίες ευκαιρίες χρηματοδότησης, καθώς με την πάροδο του χρόνου τα αντίστοιχα προγράμματα μειώνονται σημαντικά. Είναι από τις τελευταίες ευκαιρίες, θα υπάρξουν πολλά προγράμματα ακόμη για επιχορήγηση. Συνεπώς, όσοι έχουν κάποια καλή ιδέα, μπορούν να την ξεκινήσουν τώρα, να μπουν σε ένα πρόγραμμα. Και όταν, όπως δείχνουν όλες οι μελέτες και ελπίζουμε βέβαια, θα έλθει η ανάκαμψη μετά από 1-2 χρόνια, να είναι πρωτοπόροι και να αποφεληθούν από τα ωφέλη που έχει κάθε πρωτοπόρος. Μια ιδιαιτερότητα επίσης του προγράμματος είναι ότι αφορά σε υπάρχουσες αλλά και σε υποδημιουργία επιχειρήσεις. Το ποσοστό επιδότησης φτάνει στο 40%, ενώ δεν είναι απαραίτητο ο επενδυτής να αποδεικνύει την ιδία συμμετοχή. Έχει το πλεονέκτημα ότι καλύπτει όλο το φάσμα των μεταποιητικών, επαναλαμβάνω, επιχειρήσεων, και παλιές και νέες και επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν. Επίσης, επιχορηγεί και έργα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς, για παράδειγμα εμπόριο, και θέλουν να ιδρύσουν μια καινούργια εταιρεία ή να επεκταθούν στη μεταποίηση. Δεν ζητάει η ίδια συμμετοχή, δεν ζητάει την απόδειξη, την τεκμηρίωση, απόδειξη από τον επιχειρηματία ότι διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια, ούτε ζητάει στο τέλος αυξήσεις εταιρικών κεφαλαίων με δεδομένο τη δύσκολη οικονομική περίοδο που όλοι διανύουμε.